Πάμε να υποδεχτούμε την Ειρήνη τη Βασιλείου, την πρωταθλήτριά μας. Ειρήνη, καλησπέρα. Γεια σου, Ειρήνη, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μαρία μου. Να σε καλωσορίσουμε, να σου δώσουμε πολλά συγχαρητήρια για τις πρόσφατες επιτυχίες σου σε Βιέννη και Τσεχία, Ειρήνη. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό, ξεκινώντας από τη Βιέννη και την πολύ καλή παρουσία σου αρχικά στα 200 μέτρα με το ατομικό ρεκόρ, την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, έτσι, 23-51. Ιδανικό ξεκίνημα, θα λέγαμε. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά στα 200 μέτρα, έκανα πάρα πολύ καλή κούρσα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ η ίδια εντυπωσιάστηκα τον εαυτό μου, γιατί οι προπονήσεις έδειχναν βέβαια ότι είμαι καλά, αλλά δεν το περιμέναμε στο 200 ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Και βέβαια στη συνέχεια, στην Τσεχία, έδειξα ότι μπορώ να κάνω και κάτι καλό στα 400 μέτρα. Στα 400 μέτρα δεύτερη και εκεί, μία ανάσα πίσω από το ατομικό σου ρεκόρ, έτσι 52-96. Ωστόσο και τα δύο αυτά αποτελέσματα, Ειρήνη, δείχνουν ότι βρίσκεσαι σε καλό δρόμο, έτσι. Δείχνει κάτι θετικό αυτή η παρουσία μου στην Τσεχία. Αν σκεφτούμε ότι είναι ο δεύτερος μου αγώνας στα 400 μέτρα, γιατί όπως είχα πει ότι αγώνα με τον αγώνα θα βρίσκω το ρυθμό μου, το σώμα μου ακόμα δεν έχει χαλαρώσει από τις προπονήσεις. Οπότε πιστεύω ότι κούρσα με την κούρσα θα πηγαίνω ακόμα καλύτερα. Ειρήνη, στην Τσεχία ο αγώνας είχε και μία ιδιαιτερότητα για σένα. Ήταν η μέρα που δυστυχώς έχασες και τη γιαγιά σου. Της αφιέρωσες αυτή την επιτυχία. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καλείσαι να ξεπεράσεις τον εαυτό σου για να ανταποκριθείς σε μία τέτοια πρόκληση, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Το μόνο που θα ήθελα να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, διότι παρότι περνούσαν εκείνη τη στιγμή τον πόνο του στον όλοι συναγμένοι, όλοι έσπευσαν να μου στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και με παρότριναν να τρέξω για να το αφαιρώσω αυτό στη γιαγιά μου. Mm-hmm. Και όπως και έγινε. Εντάξει, πλέον η Ειρήνη τρέχει και με τα πόδια της αδελφής της. Είναι 4 τα πόδια τα οποία τρέχουν και αγωνίζονται. Και είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του κλασικού αθλητισμού, έτσι, πλέον η Ειρήνη. Οπότε με 4 πόδια η Ειρήνη, όποιος και να σε συναγωνιστεί, δεν έχει καμία τύχη. Μου δίνει δύναμη, λέτε. Δεν ξέρω. Μόνο δύναμη. Είναι δυνατόν. Σίγουρα. Μακάρι, μακάρι. Σίγουρα. Είναι βέβαιο αυτό. Θέλω να αναφερθούμε στη συνέχεια και στην Άννα. Ωστόσο, θέλω να μου πεις για την πρόκληση τώρα που έχεις μπροστά σου. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι περιορισμένης χωρητικότητας αθλητών και αθλητριών, θα λέγαμε, λόγω της πανδημίας. Τι περιμένεις από αυτόν τον αγώνα της Παρασκευής του Σαββάτου, που είναι το διήμερο στο ΣΕΦ? Αρχικά να περιμένουμε λίγο και πώς θα διαμορφωθεί λόγω τώρα των εξελίξεων που έγινε με το lockdown στην Αττική. Mm-hmm. Δεν ξέρω μήπως αλλάξει κάτι. Ευελπιστώ να μην αλλάξει κάτι και να γίνει κανονικά ο αγώνας. Είμαστε, η αλήθεια είμαστε και εμείς το περίμενα αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό. Ναι, αν όλα πάνε καλά όμως, ευελπιστώ σε ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ειρήνη, το αγωνιστικό σου καλεντάρι για τη συνέχεια και πέρα από το Πανελλήνιο, τι περιλαμβάνει? Ο μεγάλος στόχος είναι στις 5 Μαρτίου, που είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Τορούν. Uh-huh. Τώρα, νωρίτερα, δεν ξέρω, θα κοιτάξουμε μήπως να βρούμε κάποιους άλλους αγώνες στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν νομίζω να έχει κάποιον άλλον, εκτός από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αλλά και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ περιορισμένοι οι αγώνες. Αν δεν βρω, κατευθείαν θα πάω στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους σας, είναι η αλήθεια, που αναζητάτε με το σταγονόμετρο της διοργανώσεις για να λάβετε μέρος. Στηριζόστε κυρίως στην προετοιμασία σας όλο αυτό το διάστημα. Μια χρονιά ωστόσο γεμάτη προκλήσεις, έτσι, μια Ολυμπιακή χρονιά με τους αγώνες του Τόκιο, που ελπίζουμε φέτος να πάνε όλα καλά και να τους δούμε να διεξάγονται. Κορυφαία στιγμή για κάθε αθλητή, Ειρήνη, και έχοντας και την εμπειρία του Ρίο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, έτσι, ως προσμονή από μια Ολυμπιάδα. Εντάξει, είναι μεγάλος μου στόχος να γεύσει τη χρονιά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Πιστεύω ότι θα διεξαχθούν, με αυστηρά πρωτόκολλα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνουν.
Μάλιστα. Θέλω να μας πεις λίγο, Ειρήνη, για τις δυσκολίες αυτής της χρονιάς. Έχει ολοκληρωθεί ένας χρόνος από πέρσι το Μάρτι μέχρι τώρα. Εσύ έκανες κάποιες προπονήσεις, ωστόσο δεν πάβει έτσι αυτή η χρονιά να είχε πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές αλλαγές εκ των πραγμάτων και στο δικό σου προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα. Πώς ήταν όλη αυτή η χρονιά, πώς τη βίωσες? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο εμείς η μόνη διαφορά που αντιμετωπίσαμε, φυσικά ότι όλοι έχουν τις ιδιαιτερότητες, αλλά εμείς η μόνη διαφορά που αντιμετωπίσαμε φέτος είναι ότι δεν μπορέσαμε να πάμε σε κάποιο ή κλειστό στάδιο να προπονηθούμε ή σε κάποια ζεστή χώρα, όπως ας πούμε στην Νότια Αφρική που πηγαίναμε. Αλλά να μην είμαι αχάριστη, μας έκανε πολύ καλές ημέρες εδώ πέρα στο Ηράκλειο κάποιες φορές. Καταφέραμε και βγάλαμε την προπόνηση σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Και δηλαδή η προετοιμασία μου να βγει και όπως θα ήθελα να βγει. Οπότε δεν έχω κάποιο παράπονο. Μάλιστα, και αυτό φαίνεται βέβαια και από τα αποτελέσματα και ευχόμαστε να πάνε και ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ειρήνη, εσύ μπορεί όλο αυτό το διάστημα έτσι εξαιτίας της λίστας των κορυφαίων αθλητών που βρισκόσουν να έκανες προπονήσεις, ωστόσο φαντάζομαι ότι το μυαλό σου ήταν και σε αυτούς τους συναθλητές σου, τα παιδιά των μικρότερων κατηγοριών, γιατί γενικότερα ο αθλητισμός βλέπουμε ότι παρουσιάζει πρόβλημα, τα παιδιά αυτά που έχουν μείνει εκτός σταδίων για πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, γιατί κάθε αθλητής χρειάζεται αγώνες. Εγώ, ας πούμε, είχα τη δυνατότητα και βγήκα στο εξωτερικό, έχω κάνει κάποιους αγώνες. Αλλά κάποιο παιδί σε μικρότερη ηλικία ή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βγει στο εξωτερικό και δεν έχει κάποιους αγώνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό κρεμόμαστε. Δηλαδή, ελπίζουμε να γίνει το Πανελλήνιο ή κάποια ημερίδα που έχουν πει, που να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να αγωνιστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι. Έχεις απόλυτο δίκιο και σίγουρα και οι αθλητές που μπορεί να μην κινούνται σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έχουν τον αθλητισμό μέσα στη ζωή τους, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και με αυτούς και γενικότερα, έτσι, στην ψυχολογία, στην σωματική άσκηση, όλο αυτό. Φυσικά, ούτως ή άλλως είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις την προπόνησή σου και να βλέπεις αποτελέσματα σε επίσημο αγώνα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η προπόνηση με τον αγώνα. Και ο κάθε αθλητής τον χρειάζεται, γιατί παίρνει ψυχολογία μέσα από τους αγώνες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και πάμε τώρα λίγο έτσι να μας κάνεις μια αναφορά σε αυτό που προηγουμένως είπε ο Νίκος. Το γεγονός ότι πλέον οι προπονήσεις σου γίνονται χωρίς την παρουσία της Άννας, που ήταν η μία για την άλλη, ήσασταν ένα κίνητρο και η προπόνησή σας ήταν διαφορετική. Καλείσαι πλέον να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Πώς είναι τα πράγματα χωρίς την Άννα πλέον, το άλλο σου μισό? Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί και τα 400 μέτρα εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα αγώνισμα το οποίο θέλεις να έχεις κάποιον, έστω για παρέα, να έχεις κάποιον δίπλα σου. Την αναζητούσα δηλαδή, αλλά να είμαι ειλικρινής, αυτή τη χρονιά στάθηκα λίγο τυχερή και έχω κάποιον συναθλητή, ο οποίος τρέχει και αυτό στα 400 μέτρα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις προπονήσεις μου. Οπότε αυτό με κάνει ουσιαστικά να ξεχνάω την Άννα στο κομμάτι της προπόνησης. Η Άννα, η οποία μπορεί να άφησε τον πρωταθλητισμό, ωστόσο φαντάζομαι ότι τον αθλητισμό δεν τον έχει αφήσει. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι άρχισε και ασχολείται και με τις μεγάλες αποστάσεις. Έτσι σε κάτι θέλει. Άννα, δεν είναι πουθενά στη ροδιά. Τρέχει αυτή, τρέχει. Έχει πάρει τους δρόμους πλέον, έτσι. Τρέχει, της αρέσει πάρα πολύ, ξεσπάει. Και εντάξει, αυτό που έχουμε πει είναι ότι ο αθλητισμός για μας είναι ένα μικρόβιο και εγώ αν σταματήσω, δεν γίνεται να το σταματήσω εξ ολοκλήρου. Σίγουρα θα ασχολούμαι ακόμα. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Έτσι. Και όταν έχεις μάθει σε τόσο έντονους ρυθμούς να τον βιώνεις, είναι πολύ δύσκολο να τον βγάλεις από τη ζωή σου και δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Βλέπαμε προηγούμενα τις φωτογραφίες και ήταν πολύ χαρακτηριστικές αυτές με τον κύριο Αριστίδη το Βυσκαδουράκη και ιδιαιτέρως μία που ήσασταν πραγματικά μικρά παιδιά, μαθήτριες γυμνασίου, ηλικίου, δεν ξέρω. Έχετε συμπορευτεί για πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Άρη και θέλω να μου κάνεις μια αναφορά. Εντάξει, ο κύριος Άρης όλος ο κόσμος γνωρίζει, είναι πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα και την αδερφή μου και είμαστε πάρα πολύ τυχερές που τον είχαμε δίπλα μας. Από μικρή ηλικία δηλαδή είμαστε μαζί του. Αυτό που έχω πει όλες τις φορές που με ρωτάνε για τον κύριο Άρη είναι ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Σε βλέπει σαν αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο. Και αυτό είναι που σε κερδίζει. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να του μοιάσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Νομίζω είναι η πατρική σας φιγούρα μέσα στα στάδια ο κύριος Άρης, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Και είναι και πολύ εμψυχώνει τον, κάποιον αθλητή, τον εμψυχώνει πάρα πολύ. Που είναι, πιστεύω, το σημαντικότερο αυτό για έναν αθλητή, η ψυχολογία. Έχεις απόλυτο δίκιο και αν βρεθεί κανείς στο Παγκρίτιο και τον ακούσει την ώρα της προπόνησης, νομίζω οι φωνές του και η ενθάρρυνσή του ακούγονται σε όλο το εύρος του σταδίου. Ειρήνη, σκέφτηκες ποτέ να αφήσεις το Ηράκλειο και τον κύριο Άρη και γενικότερα το Ηράκλειο ενδεχομένως για την Αθήνα, που πιθανώς να είχες άλλες συνθήκες, ίσως καλύτερες, δεν ξέρω, προπόνησης? Το σκέφτηκα ποτέ? Όχι, δεν το σκέφτηκα σε καμία περίπτωση να φύγω από την Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Αυτό που έχω πει είναι ότι εδώ στο Ηράκλειο εμείς έχουμε πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις από την Αθήνα. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και το στάδιο Ελευθερίας, που αυτό το διάστημα εκεί πέρα προπονούμε εγώ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε δύο στάδια και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε αν με ρωτάτε αν θα το άφηνα, δεν θα το άφηνα. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι ιδιαίτερος παρήγορο. Θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμά σου στα παιδιά που μας παρακολουθούν και δυστυχώς βρίσκονται στον καναμπέ τους αυτό το διάστημα, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Εγώ το μόνο που εύχομαι και δίνω σαν συμβουλή σε όλα τα παιδιά να μην παρατήσουν, να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος που διανύουμε, αλλά με θετική σκέψη, με πείσμα και επιμονή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μας. Για όλους είναι κάτι πρωτόγνωρο, για όλους είναι κάτι δύσκολο. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά και από την Ειρήνη. Εντάξει, εξαιρετική και καλό παιδί, καλός χαρακτήρας. Και οι δύο. Και ξέρεις, οι δύο, βέβαια, και η Άννα, δεν αρκεί κάποιος να είναι επαγγελματίας και να ξεχωρίζει μέσα στο στίβο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος να εμπνέει και όλους τους γύρους του. Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι είναι δύο αθλήτριες πρότυπο για τη νέα γενιά και πολυτέλεια των αθλητριών. Βέβαια, και οι δύο εξαιρετικές και ως αθλήτριες και κυρίως ως άνθρωποι, θα έλεγα. Μάλιστα. Ξεχωριστή συνέντευξη. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από την επικοινωνία που είχαμε και με την Άννα πριν από λίγο διάστημα. Σωστά. Και με την Ειρήνη τώρα. Και ένα ξεχωριστό και όμορφο πρότυπο σε δύσκολη συγκυρία και σε δύσκολη εποχή. Έτσι. Και η Άννα βέβαια αποφάσισε να κρεμάσει τα καρφιά της, τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταθλητισμού, γιατί όπως σου είπα, Νίκο, έχει επιλέξει πλέον να δοκιμάσει τις δυνάμεις στις μεγάλες αποστάσεις. Οπότε αρχίζει. Τίποτα, τα βουνά έχει πάρει τώρα και τα λαγκάδια. Νομίζω καλά το κάνει. Αυτό θα κάνουμε όλοι σε λίγο. Έχω την αίσθηση δηλαδή, και θα μας κάνει θα καλό. Θα σε δούμε σε καμιά ρογδιά πάνω σε κάνα γιουτά. Δεν νομίζω ότι είμαι για τέτοιες αποστάσεις. Σε είδα πρόσφατα ανέβασε κάτι εκεί σε κάτι λιόφυτα. Αυτό μέχρι το κλάδο. Έκαιγε τα. Αυτό δεν. Δεν είμαι για πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε την κούρσα της Βιέννης και να επιστρέψουμε, να κλείσουμε. Να πάμε να την δούμε. Για πάμε. Well, let's see how close she can go to that. Incredibly fast starting off with Ειρήνη Βασίλου. Let's hope that Nina Meyerhofer can keep up. High pace. Meyerhofer having the inside advantage coming around the last bend. Can she keep up with the international Greek athlete? Vasilua wins with 23:53. Another extremely fast time. Και βέβαια είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στον κλειστό στίβο. Έτσι, έτσι. Αυτή η κούρσα που έκανε η Ειρήνη στη Βιέννη και βέβαια μάλιστα ακολούθησε αυτή στην Τσεχία.